Την Άντζελα Ευρυπίδη συνάντησε το Love It και η δημοσιογράφος μας Κατερίνα Νινιού. Είναι δύσκολο το modeling, Άντζελα. Όλες, παιδιά, οι δουλειές είναι δύσκολες. Όλες έχουν το βαθμό δυσκολία τους. Απλά υπάρχει μια μικρή διαφορά στο ότι εμείς εκτιθέμεθα λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους, οπότε φαίνεται και λίγο περισσότερο. Θέλω να μου πεις λίγο τώρα για να πάμε στο επίμαχο ζήτημα των ημερών που έχει να κάνει με την σεξουαλική παρενόχληση. Αν είχες ποτέ εσύ βιώσει κάτι ανάλογο. Μπορώ να πω ότι πες την bullying ή να υπήρχε μια ιδέα ότι αν το αφήσω μπορεί να εξελιχθεί, αλλά εγώ με τον τρόπο μου ίσως και με την επιλογή μου ότι δεν με νοιάζει κιόλας αν θα φτάσω κάπου ή δεν θα φτάσω, να το απέτρεψα. Εγώ αυτό που αντιμετώπισα ήταν ότι απλά επειδή δεν εξελίχθηκε σε τίποτα, οποιασδήποτε συνεργασίες που ήταν να γίνουν δεν γίνανε, έτσι, ή το ότι είχα ένα αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε της εταιρείας, μου τα πήραν. Πες μου λίγο για το Survivor. Καταρχήν σου έχουν κάνει ποτέ πρόταση να πάρεις? Ναι. Τη δεύτερη χρονιά, τότε που ήταν και ο Στέλιος ο κριτικός, αν θυμάμαι καλά, μου είχαν κάνει την πρόταση, η οποία ήταν αρκετά δελεαστική ως προς το οικονομικό όφελος. Θα ήθελα πάρα πολύ ιδανικά να πήγαινα να παίζα τα παιχνίδια και από εκεί πέρα όταν έφτανε η ώρα και η στιγμή του ύπνου κλπ. Και να ξαγύριζα πάλι σπίτι μου.